μαύρα σύννεφα στο Ισραήλ, στρατός σε κυβέρνηση. Ο πόλεμος είναι πιο κοντά από την ειρήνη. Η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού προειδοποίησε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες το πολιτικό κλιμάκιο ότι ο πόλεμος είναι πιο κοντά παρά ειρήνη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, οι εντάσεις ασφαλείας δεν θα εκλείψουν μετά το τέλος του μήνα του Ραμαζανιού και η τάση ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, μια συνήθιστη απάντηση κατά της Χάμας, της Χεσμπολάχ και των θυγατρικών του Ιράν στη Συρία θα πρέπει να ανασταλεί για να μετριαστεί η εκρητική θρησκευτική ένταση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όρος του ναού. Τα στοιχεία του τμήματος πληροφοριών δείχνουν επίσης ότι οι εντάσεις γύρω από το Τζαμί Αλ-Ακτσά καταλαμβάνουν τις διάφορες αρένες και αυξάνουν την επίδραση της υποκίνησης κατά του Ισραήλ στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, οι εχθροί του Ισραήλ αναγνώρισαν την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή, η οποία περιελάμβανε την απομάκρυση προηγμένων αεροσκαφών από την περιοχή και την αντικατάστασή τους με λιγότερο προηγμένα αεροσκάφη. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει την Ισραηλινή αποτροπή παράλληλα με την αυξανόμενη αμερικανική ενασχόληση με την Κίνα και τη Ρωσία. Επίσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αποφάσισε πριν από ένα χρόνο να απαντήσει στις ενέργειες του Ισραήλ κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ιρανός ηγέτης απαιτεί απάντηση στις δολοφονίες και επιθέσεις που αποδίδονται στο Ισραήλ και ως εκ τούτου οι Ιρανοί καταβάλουν προσπάθεια να μεταφέρουν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Ισραήλ και να μην παραμείνουν στα σύνορα. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι Ιρανοί δεν πετυχαίνουν την αποστολή τους, αλλά συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις από το Ιράκ, την Συρία, τον Λίβανο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.